Public School. Ερώτηση 5, σελίδα 108. Να εντοπίσετε τα κοινά λατρευτικά στοιχεία της Κυβέλης που υπάρχουν στο δεύτερο στάσιμο, στην παράπλευρη εικόνα της θεάς και στον ομηρικό ύμνο στη μητέρα των θεών. Εμείς λοιπόν θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε κοινά λατρευτικά στοιχεία της Κυβέλης που αναφέρονται στο κείμενό μας, στην εικόνα της θεάς που βρίσκεται στο βιβλίο μας και στον ύμνο του Ομήρου στη μητέρα των θεών. Αν πάμε στο δεύτερο στάσιμο, θα δούμε ότι στην πρώτη στροφή αναφέρονται τα ακρόταλα. Το σχόλιο 3 μας δίνει ουσιαστικά πολλές πληροφορίες. Αν πάμε να το δούμε, βλέπουμε ότι τα ακρόταλα, τα τύμπανα, η αυλή και άλλα όργανα συνδέονται με τη λατρεία της μητέρας των θεών αλλά και της θεάς Δήμητρας. Εδώ λοιπόν έχουμε κρόταλα, τύμπανα και αυλούς. Αν πάμε τώρα στην δεύτερη αντιστροφή, έχουμε και άλλο ένα στοιχείο χαρακτηριστικό. Είναι ο μαγικός δίσκος που οι πιστοί στριφογυρνούσαν στα κεφάλια τους. Ας πάμε τώρα στην εικόνα της θεάς. Παρατηρούμε ότι η θεά κρατά στο χέρι της κάτι σαν δίσκο. Στον ύμνο του Ομήρου και πάλι αναφέρονται τα κρόταλα, τα τύμπανα και οι ήχοι των αυλών. Τι άλλο όμως αναφέρεται? Και το ούρλιασμα των λεόντων. Έναν λέοντα, ένα λιοντάρι δηλαδή, βλέπουμε και δίπλα στην εικόνα της θεάς. Προφανώς, όπως μας λέει, το ουρλιαχτό των λιονταριών φαίνεται να ευχαριστεί την θεά. Επομένως, ας κρατήσουμε ορισμένες σημειώσεις σύμφωνα με αυτά που παρατηρήσαμε. Θα λέγαμε ότι στο δεύτερο στάσιμο έχουμε λατρευτικά στοιχεία, τους αυλούς, τα τύμπανα, τα κρόταλα και τον μαγικό δίσκο. Στην εικόνα που είδαμε, είδαμε τον μαγικό δίσκο που κρατάει η θεά, αλλά και το λιοντάρι, το οποίο το εντοπίσαμε στον ύμνο του Ομήρου. Και τώρα στον ομηρικό ύμνο, τι είδαμε? Ουσιαστικά και εκεί είδαμε τη μουσική των κροτάλων, των τυμπάνων και των αυλών και είδαμε και τα λιοντάρια. Τα λιοντάρια τα οποία συνδέονται με τη θεά. Αυτά λοιπόν είναι τα στοιχεία που είναι κοινά και φανερώνουν τη λατρεία της Κυβέλης.